Έλα, έλα και πάρε τη ζωή μου την νεκρή. Σιγά, σιγά, γλυκά, γλυκά, στα χέρια σου να την κρατήσεις. Αργά, αργά, γλυκά, γλυκά, με ένα φιλί να μ' αναστήσεις. Ο γάμος της Αγγελικής χαρίζει ένα ευτυχές τέλος στην περιπέτεια του γράμματος και πραγματοποιεί το μεγάλο όνειρο της μονάκριβης κόρης Δελή. Συγχρόνως όμως συγκλονίζει την Όλγα, τρελά ερωτευμένη με τον Απόστολο και πατέρα του παιδιού που περιμένει. Απόψε ο Απόστολος στο κρεβάτι. Αλλά και για τον Πέτρο Μανιά, διοικητή της ασφάλειας, τα επακόλουθα είναι χειρότερα από ό,τι και ο ίδιος φανταζόταν. Είδες να τη δεις και η Νύφια. Νύφη στο πλευρό του κυρίου καθηγείου. Αγαπάω, Χριστόδουλε. Η αβάσταχτη αγάπη του για την Αγγελική τον οδηγεί πλέον σε αδιέξοδο. Χαίρεται άλλος. Και ενώ στο ερχοντικό των Δελίδων ο Απόστολος παρουσιάζεται ως τέλειος σύζυγος, στην πραγματικότητα το ακατανίκητο πάθος του για την Όλγα συνεχίζεται. Δεν θέλω να χωρίσουμε. Τώρα το κατάλαβες. Τι τσαμπουνάνε εδώ μπορεί να καταφύγει. Στα υπόγεια, ποια υπόγεια. Που όλα όσα είδαμε είναι στα. Τους γράφω ότι πρέπει να επιληφθεί άλλη υπηρεσία. Το γραφείο οικισμό της νομαρχίας. Τι ξέρουμε εμείς από κτίρια. Και αν είναι γεράκια, σε τι βάρος αντέχουν. Άσε, θα δω εγώ τον νομάρχη προσωπικός. Καλά, γεράκια να αντέχουν. Δεν διαβάζει εφημερίδες. Ποιο διάλογο ξέρει τι κέρατε να πετάει στο κρασί. Ορμάνε και βζζζζμπα. Δεν αφήνει ούτε μυρμήγια. Τη βασοβία την κάνα πιάτο. Υπόγεια λέγει πράσινο άλογο. Πού βρίσκεις το αστείο. Άλλο σκέφτηκα, Λούνονος μόνο. Στο υπόγειο του κυρίου Δελή. Εκεί που κουτουπώνει ο σύγχαρος στη συμφάδα. Κουτούπωνε. Κουτουπώνει. Και τώρα. Αραιά και πού, αλλά και τώρα. Ρε τον κέρατα. Δεν έχει το Θεό του. Η γυναίκα είναι. Μαζεμό δεν έχει. Δεν τον παρακολουθώ βέβαια πισταμένος, διότι μπορεί να πάει να κόψει το λαιμό του, να πούμε. Αλλά γελάω, διότι σκέφτηκα μάλιστα έτσι να. Να καταφύγω, ρε παιδί μου. Να καταφύγω σε ένα υπόγειο καταφύγιο. Αλλά να είναι του κυρίου Δελή. Και να είναι και η Όλγα μέσα. Και άστα στούκα να βαράνε. Αδιόρθωτο είσαι. Ναι, γιατί εσύ είσαι διορθωμένο. Δεν μου λέει. Γιατί πρέπει να συνέχεια από το σπίτι του. Εγώ. Σιωπήρε, άντε. Δεν σε παρακολουθώ επισταμένος, πλην όμως. Διαστραμμένα και εμένα παρακολουθείς. Άντε, βέβαια. Είδαμε και πάθαμε. Η νότα ιδίως είδε και έπαθε. Να φέρει φούρτα τη μερό. Μπας και τη συνέφερε. Ήμουν αφιωμένος. Στο πιώμα φαίνεται ο άνθρωπος. Και δεν με βλέπω να παίρνω και μετάθεση. Κοίταξε, αφεντικό. Με το να φύγεις, αν δηλαδή σου δώσουν μετάθεση, δεν γλιτώνεις. Το σαράκι θα το κουβαλάς συνέχεια μέσα σου.
Και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω έτσι πώς ξεφύτρωσε στα καλά καθόλου. Θα μου πεις βέβαια, φταίω κι εγώ. Όλο συνέχεια της αναγεννήσεως και της αναγεννήσεως. Ξέρεις, είμαι Ρώπη. Έσκησε τη ζωγραφιά σου. Σοβαρά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα συμβεί αν μάθει ότι περιπατείς και έξωθεν του κήπου της. Γι' αυτό σου λέω όμως, του κάτω-κάτω τι σε εμποδίζει, σε ρωτάω τι σε εμποδίζει. Και το ένα ποιήν και το άλλο μία φιένε. Κι ο άλλο. Τι είναι αυτό, για εξήγησέ μου. Είμαι Ρώπη, κυρά σου και κολόνα του σπιτιού σου. Και τις αναγεννήσεις παραπλεύρος και παράνομος. Ας το διάλογο, ας το διάλογο. Γιατί μωρέ, ο πρώτος θα είσαι ή ο τελευταίος. Ρε καθαρματάκι, για την κυρία Πετροπούλου μιλάς. Την κερατώνει ο Πετρόπουλος. Να κερατώσει η κυρία Πετροπούλου τον άντρα της, να έρθουνε πάτσι μωρέ, σοπαλία, μια ζωή και μια. Καλημέρα. Καλημέρα, Απόστολε. Να ζήσετε. Νοριμίες. Νοριμίες. Έλα, καλή μου, νοριμίες. Έλα. Δεν μου λες αυτή την κυρία Ματίνα, την ξέρεις καθόλου. Γιατί γελάς, πώς κάνεις έτσι. Επειδή την καλημέρισε. Αχ, ρε Αγγελική μου, πού γεννήθηκες εσύ, πού μεγάλωσες. Έχει αναθρέψει η κυρία Ματίνα γενιές και γενιές. Και δεν της φαίνεται. Πάντως δεν νομίζω ότι ο Απόστολος θα μπορούσε ποτέ να... Δεν παίρνω Γιώργο. Αλλά και ο Απόστολος και ο Γιώργος μας. Και ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Καλά. Δεν είπα ότι ενδιαφέρεσαι και ότι θέλεις να μάθεις. Και δεν θέλω να ξανακούσω το όνομά του εδώ μέσα. Καλά, καλά, καλά. Ανακαλώ. Αλλά κακός. Τελείωσα με αυτό. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Δεν ξέρω. Μάλλον είναι καλύτερα τα πράγματα έτσι. Δηλαδή τελικά αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος δεν είναι για σένα. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν ο Απόστολος μου έκανε κάτι... Κοίτα τώρα που ζηλεύω και για την κυρία Ματίνα. Πάντως, ειλικρινά, εάν μάθαινα ποτέ πως ο Απόστολος πάει με κάποια άλλη, θα... Δεν ξέρω τι θα έκανα. Αν μάθαινες, κορίτσι μου, αν... Θα το μάθεις. Αν έχεις μετρήσει ακόμα πως στις χιλιάδες μονοπάτια έχει ζωή. Και φωτισμένα και κατασκόμενα. Ο Θεός να με δώσει να μπεις μέσα στα σκοτεινά και δεις. Και μάθει. Σταμάτα να τρώω συνέχεια. Τρώω. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Τρώω πολύ. Έχω παχύνει κιόλας. Δεν έχω παχύνει. Για κοίτα. Όχι, δεν έχεις παχύνει ακόμα, αλλά πώς πας. Ναι, αλλά οι κόπιτσες εδώ πέρα τον τελευταίο καιρό δεν πιάνουν καθόλου. Δεν μου λες από... Με τις μέρες θέλω να πω πώς πας. Είσαι κανονικά. Έχω μια καθυστέρηση. Αλλά δεν είναι τίποτα. Τι. Τι καθυστέρηση είναι αυτή. Καθυστέρηση. Απλή καθυστέρηση. Ζαλάδες. Όχι. Όχι με ζαλάδες. Ζαλάδες όχι. Απλώς έκανα με το. Ρε, και λίγο από μένα το κρύβεις. Ποιο, όχι, δεν είναι τίποτα. Αφού ούτε καν φαίνεται, βρεσί, τι μου λες. Τι δεν είναι, είναι φως φανάρι. Τι δεν φαίνεται εξωτερικός. Ο εμετός, η μέση σου, η καθυστέρηση. Τι άλλο μπορεί να είναι, η Αθηνά. Περίμενε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Περίμενε, βρεσί, κάτσε να βεβαιωθούμε. Τι, μην κάνεις έτσι. Ανυποψίαστη, Αγγελικούλα μας, αθώα. Και άλλη έρμη Ρινούλα σημεριζόταν τη χαρά της. Σημεριζόταν και την άγνοια της. Καημένο κορίτσι κι αυτό. Ο άνθρωπος που την αγαπούσε πραγματικά δεν ήταν αυτός που είχε διαλέξει.
ο άνθρωπος που την αγαπούσε. Ήταν μακριά, πολύ μακριά. Αγαπημένη μου Ειρηνούλα, το δίστασα πολύ να σου γράψω. Αλλά νικήθηκα από την νοσταλγία και από την επιθυμία να έχω δύο λέξεις από σένα. Καθώς εδώ οι ώρες περνούν βασανιστικά και οι μέρες είναι ατέλειωτες, παρηγοριέμαι με τη σκέψη και την ελπίδα ότι όλα αυτά δεν θα πάνε χαμένα. Φέρνω και ξαναφέρνω στο νου μου την τελευταία συνάντησή μας στην ασφάλεια. Τώρα είμαι καλά. Οι πληγές μου κλείσανε πια, αλλά έμειναν οι άλλες που με πονούν και με βασανίζουν. Γράψε μου, σε παρακαλώ, δύο λόγια χωρίς όνομα και υπογραφή και μόλις βρω τρόπο θα σου γράψω. Με πολύ αγάπη, Λάμπρος. Γράψε μου εσύ τι κάνεις, πώς πάνε τα δικά σου. Θα του γράψεις? Και βέβαια θα του γράψω. Σήμερα κιόλας. Σ' αγαπάει, το ξέρεις. Θα το στείλω αύριο με το Σταθάκι. Μακάρι. Μεθαύριο θα βγει ο ταχύδρομος. Σε χαιρετώ και να προσέχεις. Κουράγιο. Κουράγιο, θα γυρίσει. Είμαι σίγουρη. Περίμενα τον πατέρα του. Από το Ισκί σε χείρ και δεν γύρισε. Τότε ήταν πόλεμος. Τώρα είναι αλλιώς. Και ο δικός μου ο πατέρας. Και τώρα μας έρχεται η κυρά δασκάλα. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Ορφανό κι εσύ. Ορφανό το μεγάλωσα το Λάμπρο. Κουράγιο. Κουράγιο. Σε περίμενα. Ναι. Και χθες εδώ ήμουν, δεν σε είδα. Με θες τίποτα? Ναι, να σου μιλήσω. Τι έχεις να μου πεις? Ό,τι και να γίνει. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Γιατί δεν μας επισκέφτηκες ποτέ? Αλήθεια, πότε ήταν? Σου έγραψα. Ναι, μου έγραψες μόνο που στο γράμμα. Ποιο γράμμα, δηλαδή? Στο σημειωματάκι σου μου έγραφες ότι είχαμε πει μαζί χιλιάδες φορές. Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, ένα. Πώς και γιατί από τη μια μέρα στην άλλη, από το αύριο πάω για τη ΣΒΕ. Αλήθεια. Τις γύρισες πίσω τις Βέρες? Μην νομίζεις πως κι εγώ. Μη θέλεις. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, Αλέξανδρε. Εγώ τελείωσα. Το καταλαβαίνεις? Μην ακούς τι λένε. Ποιος λέει? Ότι τα είχα εγώ και η Λένα. Η Δεσποινής. Η Ακοβίδη. Σου έγινε Λένα, ε? Ξέρεις. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω. Ρινούλα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, Αλέξανδρε. Από μένα είσαι ελεύθερος.
Αχ, αυτές οι μανάδες. Το φέρνουν βαρέως να φεύγουν τα γόρια τους. Αυτό είναι το περίεργο. Γιατί θυγατέρα σκέφτονται να την αποκαταστήσουν, να κάνει το δικό της σπιτικό. Το αγόρι, σαν να μην θέλουν να το αποχωριστούν. Παλεύουν για το καλό του, για την προκοπή του. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, το μετανιώνουν. Και σύννεφα μαζεύονται στον ουρανό. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Στην υγειά μας, κουμπάρα, να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ. Να σε χαίρομαι, άντρα μου. Άσε να το χαιρόμαστε κι εμείς λιγάκι. Άντε, να με χαίρομαι κι εγώ, Άντε, βίβα. Κοίτα να δεις, μωρέ, που δεν λέει να φτιάξω καιρός. Σε ένα μήνα έχουμε λαμπρίτια ακόμα να ξεστερώσει. Και Σταύρο, τι έγινε, σκουταριά. Έρχεται σε δύο λεπτά. Φέρε και καμιά σαρδέλα ακόμα. Και πατάτες. Ροπή, ο εορτάζον παραγγέλει. Και να σου βάλει πατάτες. Τηγανιτές, Ευχαριστώ. Α, προμπόκερς. Τι έγινε, δεν θα πας απόψε στη Ματίνα. Βεβαίως. Τι ώρα είναι. Το ξέρεις. Προσωπικά όχι, ακούστα. Λένε ότι είμαι σπουδαίος ζωγράφος και χαραμίζεται εδώ. Κάθε άνθρωπος διαλέγει μόνος του τη ζωή του. Ορίστε. Ορίστε φιλοσοφής από την κυρία Δημητραϊκή. Αντάχια. Έτσι λένε, δεν το λέω εγώ. Κάτι λίγο χώρο, κύριε Πομιάρχε. Καλώς ήρθατε. Έχω βάλει και ξυκάκι. Είναι ο καλύτερος μπεζές, Κοπιάστε. Ευχαριστώ, έχω φάει. Επίμπα. Στην υγεία σας. Επίμπα. Κύριε Γιαλίνη. Μόλι το θάρρος. Ευχαριστώ. Και δουλεύετε τώρα. Όχι, νύχτα. Στις Ματίνες. Καλό βράδυ. Ανόητη ερώτηση. Mm-hmm. Τι σας εμπνέει. Το κορμί. Το γυναικείο κορμί. Του Λουζ Λοτρέκα. Πού τον δημήθηκες τώρα αυτόν, Κι αυτός. Τι. Το κορμί. Αχ, το γυναικείο κορμί. Ουραγούς. Έλυσε μον μάχτ. Μου λένε Λαγκαλέ. Έχεις πάει στο Παρίσι. Εγώ. Ναι. Είσαι με τρεις φορές. Στην Αθήνα. Γεια σας. Γεια. Καλώς ήρθατε. Περάστε, κύριε Απόστολε. Το τραπέζι σας περιμένει. Να σας καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Οποία έκπληξης. Κυρία Δελή. Καλησπέρα. Καμαρόλα. Καλά, καλά. Κυρία Πετροπούλου. Ο γάμος σας ωφέλησε. Καθίστε. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μας. Κυρία Δελή, φαίνεται πως είναι στο μήνα της. Αυτού της να μην βασκαθεί είναι. Είναι μια χαρά έγκυος. Τι εσύ δεν είσαι μια χαρά έγκυος. Θα σε ματιάσει αυτός. Ποιος? Γιωρίν. Ζωγράφο εδώ. Αυτός που κάνετε εκείνο, ο κύριος Γελίνης. Πιο σιγά, βρε, παιδιά. Νομίζω ο άνθρωπος θα τον κουτσομπολεύουμε. Πάντως κρίνω από τον Μπόζερ. Εγώ πολύ θα το ήθελα να είναι στη θέση σου. Ναι, θα τα καλά σου. Γυμνή μπροστά σε ξένα ματιά. Η
Αντιδράθηκε σου, Απόστολε, με εκπλήσει. Ο Απόστολος εναντιώθηκε πιο πολύ από μένα όταν ζήτησα την Όλγα. Η τέχνη δεν λογαριάζει, ηθική. Τέχνη. Η τέχνη είναι ασύνδετη, κυρία μου. Μωρέ, τι μας λες. Μια όμορφη γυναίκα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, κυρία. Δεν είναι ιδιωτικό περιβόλι. Είναι δημόσιο, εθνικό περιβόλι. Χαρά του ματιών. Χαρά των ματιών όλων μας, κυρία. Λάττουμε τις ευκαιρίες ξανά. Ωραία. Λοιπόν, έλα, έλα. Άντε. Πάμε στο τραπέζι σου, να πιεις το κρασάκι σου και άσε με τους ήχους. Κατάστημα. Σταύρο, κάνουμε τη χάρη, σε παρακαλώ. Απάλαξέ μας από τον κύριο. Είναι ικανός να μας χαλάσει το βράδυ μας. Καλά. Καλά, κύριε. Πάτε. Έλα, σίγαση τώρα. Σίγαση, έπιανε από τυράκι παραπάνω. Θα πήγες καμιά κουβέντα. Λένε ότι είναι πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Σπουδαίος ζωγράφος. Οφθαλμοπορνία δια της ζωγραφικής. Σπουδαίος ζωγράφος. Δεν ξέρω, εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω από ζωγραφική. Αλλά τυχαία πήγα πέρυσι μια εκθεσή του. Λοιπόν, η Όλγα έχει δίκιο. Είναι πολύ αξιόλογος. Και κακός, γαμπρούλη μου, επηρέασες για το... Μπράβο, ρε Γιώργο, συγχαρητήρια, ρε. Ωραίος. Τώρα, εμένα τι με νοιάζει, η Όλγα γυναίκα σου είναι. Αλλά για σκέψου να πήγαινε σε αυτή την έκθεση και να βλέπεις την Όλγα έτσι όπως την έκανε η μάνα της. Ατ' μου λίγες τότε. Το είπε και ο κύριος Γελίνης αυτό. Η τέχνη είναι ασύδοτη. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά. Κυρία Δελή, καταλώ. Στην υγεία σας. Τι χασκογελάς, Χριστόδουλε, τι συμβαίνει. Γελάω, μωρέ. Όχι, κάτι σκέφτηκα, κάτι πέρασε από το νου μου. Να σου πω. Διαθέτης. Ναι, τα μυστικά φάγανε τον αφέντη. Ε? Το βάζει ο νους μου. Ή πλάκα της πλάκα. Καλέ, περί τι μας πρόκειται. Πείτε μας και εμάς να γελάσουμε. Ας υπηρεσιακό είναι. Και εδώ μεταφέρατε τα υπηρεσιακά σας. Πέτρο, τι ψήψη. Υπηρεσιακό. Τι θα σκογελά να σε μπορεί να μου πεις. Θα λένε, τα αστεία τους οι άνθρωποι. Τι σε πεις. Τα πολιτσμανέικα. Πολιτσμανέικα, αλλά όλο κατά εδώ κοιτάνε. Μας βρίσκουνε, φαίνονται πολύ ενδιαφέροντες. Μέχρι αστείο. Μη σηκωθώ πάνω και γίνει να μην έχεις αμολύσει το ζωνάρι σου για καυγά. Ναι. Κάτσε στα αυγά σου. Αυτό είναι για εσάς, κυρία Δελή. Κύριε Γιαλίνη, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, κύριε. Λογραφιά. Κύριε Γιαλίνη, φαντάζομαι ότι με θυμάστε. Εσύ. Λοιπόν, πάρ' το και σκοφύγε μου, είναι αυτό πάλι τα ίδια. Κάτσε. Τη γυναίκα μου ζωγράφησε ο άνθρωπος. Τι σε έχει πιάσει. Το βρίσκω θαυμάσιο. Έξοχο. Το βρίσκεις έξοχο. Ε, ναι. Στείλ' τα να τότε να ποζάρει τσίτσιγκο. Απόστολα. Τι έγινε εκεί. Αγγελική. Γλυκούλα. Hey! Σταυρό! Ένα νερό, γρήγορα, σας παρακαλώ, ένα νερό! Τι είναι το παιδί, τι έπαθες. Έλα, έλα. Ανοίξτε, ανοίξτε, να πάρει λίγο αέρα. Ανοίξτε. Έλα, έλα. Ποιος λιγάκι, ποιος. Θα βγω για ένα ταξί. Όχι, Σταύρο, έλα εδώ. Χριστόδουλε, τα μάξι, φέρε τα μάξι. Ναι. Όλγα, κάνε κάτι. Τι συμβαίνει. Τι είναι, κορίτσι μου, τι είναι, σε τρόμαξα εγώ με τις αγριοφωνάρες μου. Μια χαρά είναι το κορίτσι, μια χαρά. Καλορίζικο, κυρία Πετροπούλου, και η ώρα του η καλή. Κύριε. Ε, τι λέει εδώ, ε. Αυτό είναι, έλα, έλα, πιέσαι, γυμνά. Γιώργη! Το αξιώθηκαμε, ε? Το αξιώθηκαμε γι' αυτό. Το αξιώθηκαμε. Τώρα πια, αντί να πιάσουμε πολυθρόνες, Οδυσσέα. Πολυθρόνες!
Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Τα! Σε λίγο γεννάει η Όλγα μας και σε 9 μήνες η Αγγελικούλα μας. Ποιος σε 9? Σε 7 κι ούτε καλά-καλά. Σε 6,5 μήνες. Α, βρήκα και την Κούνια. Ποια Κούνια? Των παιδιών. Α. Δεν την είχαμε βάλει στο υπόγειο? Έλα, Παναγία μου, υπάρχει ακόμα? Με ένα μπογιάτισμα και ένα καινούριο στρωματάκι, διότι το παλιό η τζίρβα, όσο να είναι, ξεράθηκε. Αχ, να ζούσε και ο Περικλής. Μην τα θέλουμε μονάζει για δικά μας, να λέμε και εδώ ξασί ο Θεός. Κι άκου, λέει, πού βρήκε να λιποθυμήσει ο Αγγελικό. Συνταμένο. Θα γίνει γλεντζές ο εγγονός μας. Έλα, Βρετασία, όλο αγόρια. Τα αγόρια είναι το στήριγμα και τα θεμέλια του σπιτιού, διότι το κορίτσι αλλάζει το όνομα. Έρχεται η ώρα του να παντρευτεί. Καλή ώρα η Αγγελικούλα μας. Πώς τη λένε? Κυρία Πετροπούλου. Ενώ το αγόρι μας, Δελής. Και θα βγει η Περικλής. Αχ, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Πρωί-πρωί επισκέψεις. Πώς να είναι? Έλα, έλα. Ευχαριστώ. Περιστηράκι. Καλά, γιατί με αφήσατε να κοιμηθώ τόσες ώρες? Να κοιμάσαι, αγαπούλα μου. Να κοιμάσαι όσο θέλεις. Έλα, έλα. Εσύ, κούκλα μου, δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Τώρα εσύ, την ξεκούρασή σου, το καλό σου το φαγάκι. Αχ, και τι σου ετοιμάζει σήμερα η Τασία? Εδώ δείτε. Τι να... Φρέζες και μοσχοβολάρι. Για σένα. Ρετασία μου, και εσύ πρωί-πρωί σηκώθηκες και πήγες ανθοπολία. Όχι. Γιατί? Εγώ. Όχι εγώ. Έχει καρτούλα. Ο Απόστολος θα είναι. Ποιος άλλος? Τι λέει η κάρτα? Το βάζω, Τασία. Τι λέει η κάρτα, κοριτσάκι μου? Ευτυχής που υπήρξα μάρτυρας στην πιο ωραία στιγμή της ζωής σας. Πέτρος Μανιάς. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος αστυνόμος. Μπα. Τον είχα δει στο ταβερνάκι μαζί με τη μισθή του. Μπράβο. Ευγενέστατος. Ευγενέστατος ο κύριος Πολυστάμενος. Δεν είμαι μανιάτης εγώ. Έβαλες και κάρτα. Τι, ανωνύμως. Μου λες. Κι αν τη δει κι ο άλλος. Τι αν τη δει, ποιος να τη δει, ο κύριος Πετρόπουλος? Θα τη δει εκεί λοιπόν, τι έγινε? Κι αν επιτρέπετε, τι έγραφες? Είμαι ευτυχής που υπήρξα μάρτυρα στην πιο ωραία στιγμή της ζωής σας. Μάλιστα. Και με την αγάπη μου, Πέτρος Μανιάς, Άρα χαδίδρε που θα έγραφα με την αγάπη μου. Ωραία, όλα να περιμένεις όλα. Διότι φοβάμαι, κύριε Πολυστάμενο, ότι έχασες τον έλεγχο. Μου λες, κάτσες και αντίγραφο, έτσι, το πέρασες και από το πρωτόκολλο, τακ. Είναι το πρώτο σημείο μου που της απευθύνω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το πρώτο τι? Το πρώτο σημείο μου που της απευθύνω. Τρελαθήκαμε. Δηλαδή, σκοπεύεις να έχεις αλληλογραφία με την κυρία Πετροπούλου? Θα μου απαντήσει, δεν μπορεί, θα μου απαντήσει. Αν δε που θα σου απαντήσει. Είναι ευγενής. Ξέρει από τρόπους η Αγγελικούλα. Α, Αγγελικούλα. Κύριε Μανιά, δεν είμαστε καλά. Δεν μπορώ να τον έχω τώρα, Χριστόδουλε. Δεν μπορώ να το φάω, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να ανεχτώ αυτό τον αιμομίχτη. Γεια σου, παρακαλώ. Γεια σου, ήγασε. Γιατί αιμομίχτης? Γιατί? Ναι. Θες να σου πω γιατί? Τι μου ψιθύρισες εχθές στην ταβέρνα, Τι? Τις υποψίες σου για το παιδί της κυρίας Όλγας. Λες ονόματα. Έτσι, μωρέ. Μου πέρασε το μυαλό. Εσένα σου πέρασε από το μυαλό, αλλά εμένα μου κάρφωσε στην ιδέα. Διότι άκληρο το ζευγάρι των Δελίδων. 2-3 χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, σε κανένα 2 μήνες γεννάει η κυρία Δελή. Σε 6-7 η κυρία Πετροπούλου. Τι είναι αυτά τα δύο παιδιά, Χριστόδουλε? Πρώτα ξαδερφία. Και αδέρφια. Δύο αδερφών παιδιά και ταυτόχρονα παιδιά από τον ίδιο πατέρα. Παναγία μου, τι λέμε, μωρέ? Γι' αυτό σου λέω, ρε. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Δεν μπορώ να...
ανοιχτό αυτό το νεμό μύχτη. Να μολύνει την ίδια την αγνότητα. Το ίδιο το κάλος. Και εσύ να τη σε νοιάζει, μωρέ. Την αγαπάς, ρε. Την αγαπάς. Τι νέα, Μαργό? Νέα, ραβιά. Ο πάνω μισού. Μην ενοχλείς, ρώτησε τι νέα. Les Allemands ont envahi ce matin à l'aube la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Les canis germanistes n'ont l'un d'eux que ce Βέλγιο. Θα τους πάρουνε φαλάκι, κοριτσάκι μου. Υπάρχει και η Γαλλία, κύριε. Ω, μη μου το λες. 8 μήνες πόλεμο και οι Γάλλοι παίζουν μπάλα στη γραμμή μας σύνορα. Τι μας νοιάζει εμάς, κύριε Λάζαρε. Τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς έχουμε τον έρωτα. Τη χαρά του έρωτα. Να χορεύετε, να τραγουδάτε, να ερωτεύεστε. Αυτά είναι τα αιώνια, τα άλλα είναι τη περίσταση. Εγώ να σα είχα στην αγκαλιά μου, μαντάμ, και τι στον κόσμο. Έχετε την κούκλα σα. Μακρινή συγγένεια σαν το Τολστόι. Από πού είσαι, αγάπη μου, είπαμε. Από τη Γιασνάγια Πολιάνα, μαντάμ. Γιασνάγια Πολιάνα. Όλο το ξεχνάω. Ορίστε. Ρώσικη ψυχή, ρώσικη φλόγα. Χαρείτε την. Και ξεχάστε τον πόλεμο. Τι μα νοιάζει εμά ο πόλεμο. Δεν έχει για μένα. Δεν έχει ούτε για μένα. Μαργκό, κρασί για το ζωγράφο μας. Μέση. Στην υγεία σου, πριγκιπέστα. Και στο παραμύθι σου, με τα χίλια ζόρια το έστησα. Ξυπόλυτη ήρθα από απέναντι. Το παραμύθι μου θα το κρατήσω ό,τι και να γίνει. Με νύχια και με δόντια. Με τα δόντια, με τι είναι, τώρα ρωτάς με τα δόντια. Δε φτούρισε, Ορέστη. Δε φτούρισε. Ειλικρινά δεν πεθύμησες οικογένεια. Ένα παιδί. Η αγάπη μου για εσάς. Γιορτάζετε, κυρία Λουκίν. Πέστε μας τι για να σας συγχαρούμε. Η ζωή μου, κυρίες και κύριοι, υπήρξε μια γιορτή. Χάρη σε εσάς. Σε εσάς και στην αγάπη σας για ό,τι πιο όμορφο έχει. Για ό,τι πιο όμορφο διαθέτει η ζωή. Τον έρωτα. Φλόγα και φωτιά να κάψει τα πέλαγα. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Μια αφηνιασμένη θάλασσα από επιθυμίες. Απόστολο Πετρόπουλο τον έλεγαν Ορέστη και δευτούρισε. Φλωμούσανε τη γη στους καπνούς. Αλλά δεν πρόκειται να παγώσουν το αίμα στις φλέβες μας. Φλόγα και φωτιά! Και αφήστε το χρόνο να γερνάει. Αφήστε το χρόνο να ρητηδιάζει. Όσο αντέχει το κορμί. Όσο αντέχει το κορμί. Έλα. Μουσική! Μουσική! Μουσική!
τα μάτια σου, μόνο για τα μάτια σου. Τις βραδιές που σε ψάχνω και για σένα ρωτάω και τα μάτια σου. Για τα μάτια σου, μόνο για τα μάτια σου. Σαν τρελή που γυρνάω και δεν ξέρω που πάω, για τα μάτια σου. Μια ζωή να καίγομαι μόνη, ο δικός σου καημός να με λιώνει. Τόσα βράδια κι εγώ πάντα μόνη, ο δικός σου καημός να με. Για τα μάτια σου, μόνο για τα μάτια σου. Εφημερίδες! Μάλιστα. Το είδες αυτό, Γιώργη? Αυτό παράρτημα. Τρινούλα μας το ξέρει, άραγε. Πού να το ξέρει. Α, την κακομοίρα. Τα μπλάστα της έρθει. Νομίζω ότι κάτι έχει μισοκαταλάβει, αλλά το τετελεσμένο θα το αγνοεί. Δεν ξέρω, κάποιος από εμάς, κάποιος από εσάς, να της το πει. Δεν μπορεί να το μάθει από τρίτους, άσχετους. Καλό κουμάσιο, ο κύριος Αλέξανδρος. Με την Παναγία. Έτσι μου ήρθε τώρα που τον είδα να περνάει. Πάω και να τον φτύσω κατάμουτρα, το γελίο. Ο αναμάρτητος πρώτος στον λίθο βαλέτο. Εγώ είμαι, Γιώργη. Άλλο το φαίνεστε και άλλο το είστε. Τι με κοιτάς? Έχεις ακούσει να λένε τίποτα για μένα? Όχι. Τότε? Ελπίζω τώρα που θα γίνεις και πατέρας. Ας πούμε όχι άλλες επισκέψεις στην κυρία Ματίνα. Έλα ρε, γενικές αμαρτίες αυτές. Κομμένες. Για μας. Η Ρινούλα. Ρινούλα! Ρινούλα! Θα της μιλήσεις? Πάμε να της το πω. Καλύτερα δημοσία παρά στο σπίτι. Να λείπουν και συγκινήσεις. Καλώς. Ο Δεμάρης παντρεύεται. Μπα! Τα αποφάσισε? Ναι, μου τα πρόλαβε η Μαριό. Σε μένα μόνο τα παιδεύει. Η ώρα του η καλή, λοιπόν. Ρινούλα. Το περίμενα. Κουράγιο. Κουράγιο. Γιατί? Γιατί. Γιατί. Γιατί έτσι μου έρχεται να βρίσω και να βρίσω χιδέα. Κάντο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Γιώργο μου, μην το κατηγορείς. Εσύ, εμείς, για να είμαι πιο σωστή, εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Ο Αλέξανδρος έτσι τούτυχε. Τούτυχε. Τι τούτυχε? Μια αντίδραση ήθελα μόνο. Μια αντίδραση ήθελα μόνο. Ρινούλα. Ρινούλα. Ρινούλα μου, η ζωή είναι όλη μπροστά σου. Έλα. Η Ρινούλα η μάντα κάνει βράχος. Η Ρινούλα η μάντα κάνει βράχος. Και ο βράχος δεν πονάει. Δεν ονειρεύεται, δεν ελπίζει. Γιώργο, Ρινούλα, έλατε γρήγορα. Η Όλγα γεννάει. Είναι στο σπίτι ο γιατρός και η μαμή. Πάμε. Έρχομαι. Εντάξει, εντάξει, όλα ωραία. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Πώς πάει τώρα? Εντάξει, εντάξει, μόνο να... Δεν αφήσουμε να κοιμηθεί κανένα δύο ώρες να
Ξεκουραστεί να ησυχάς. Δεν μου λες, θεία μου, έτσι υποφέρουν όλες. Έτσι. Αγάπη μου. Χρυσό μου, το λένε και τα χαρτιά, ε. Πληθύνουν πληθυνόταν λύπας και τον στεναγμό σου. Εν λύπες και εν πόνη στέξει τέκνα. Αλλά τι πιο όμορφο και τι πιο μέγα. Ελάτε, κύριε Γιώργο, ελάτε. Καλώς στον μπαμπά, καλώς στον μπαμπά. Να, να με ζήσει, Γιώργο μου. Να σου ζήσει. Χιλιόχρονος. Περικλείσμα, μάνα. Περικλείσμα. Μόνο μια ματιά, ε. Μόνο μια ματιά κοιμούνται τώρα, μάνα και γιος. Ένα φυλάκι, ε. Ένα φυλάκι, θεία. Εντάξει, εντάξει. Μπες μέσα και έτσι μου διά. Να πάω κι εγώ μαζί του. Ένας. Άσε το Γιώργο πρώτα. Αρχή.